Μας, διότι ένα απίστευτο περιστατικό εκτελήχθηκε την ώρα που η κάμερα του Σταρ και ο Βαγγέλης Γκούμας έκαναν ρεπορτάζ για την εγκληματικότητα στο κέντρο της Αθήνας. Άγνωστος ξυλοκόπησε άγρια έναν άνδρα, χτυπώντας το στο πεζοδρόμιο και αφήνοντας τον αιμόφυρτο. Προειδοποιούμε ότι οι εικόνες που θα προβληθούν είναι ιδιαίτερως σκληρές. Είναι λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Το πεζοδρόμιο στην 3η Σεπτεμβρίου βάφεται με αίμα. Τα χτυπήματα ανελέητα. Όλα ξεκίνησαν την ώρα που κάναμε ρεπορτάζ με χρήστες ναρκωτικών για την εγκληματικότητα στο κέντρο της πόλης. Τις τελευταίες ημέρες η αστυνομία έκανε επιχείρηση κατά των ναρκωτικών στα Εξάρχεια, συλλαμβάνοντας άτομα. Αγοράζουμε από εκεί χασίσι, ηρωίνη, κοκαίνη, τα πάντα βασικά. Σε ποια περιοχή, σε ποιους δρόμους? Στην πλατεία. Η συνέντευξη διακόπτεται απότομα όταν ξαφνικά δύο άτομα περνούν μπροστά από την κάμερα. Δείτε τι ακολούθησε. Με κάνει ληστεία Αφγανός. Αφγανός. Ναι. Αυτό, ξύλο. Κοίτα, αφγάνω. Πολύς! Γράφε. Αυτός είναι Αφγανός. Έλα, κάτι. Ο δράστης αδιαφορεί όχι μόνο για την κάμερα, αλλά και για τους περαστικούς. Αυτός εδώ και είναι κάτω που λέει εσείς, Αλεξέη. Ξαφνικά μια ομάδα έρχεται προς το μέρος μας. Η εικόνα διακόπτεται. Όλα όσα είδατε είναι μια καθημερινότητα για τους κατοίκους στο κέντρο της πόλης, που βλέπουν συμμορίες να συμπλέκονται μεταξύ τους για το ποιος θα κάνει κουμάντο στα ναρκωτικά. Μία συμμορία, οι περισσότερες σπάνε συστηματικά τα τζάμια των αυτοκινήτων προκειμένου να τα κλέψουν. Κάτοικοι στα Εξάρχεια έκαναν πορεία προς το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, ζητώντας να ληφθούν μέτρα, καθώς οι περισσότεροι έχουν πέσει θύματα κλοπής χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα. Άλλωστε, η αγριότητα που κατέγραψε η κάμερα του Στάρ.